Τα 10 μέτρα του φορολογικού νομοσχεδίου. Μείωση από το 22% στο 9% του χαμηλού συντελεστή φορολογία για εισοδήματα έω 10.000 ευρώ. Για το τμήμα του εισοδήματο από 10.000 ευρώ έω 20.000 ευρώ, ο φορολογικό συντελεστή θα είναι 22%. Όλοι οι υπόλοιποι συντελεστέ στην κλίμακα φορολογία εισοδήματο θα μειωθούν κατά μία εκδοσιαία μονάδα. Συνυπολογισμό και των δαπανών ενίκεια για την κάλυψη του ωρίου 30% των ηλεκτρονικών αποδείξεων που πρέπει να δηλωθούν από το 2020 από το συγκεκριμένο μέτρο θα έχει στόχο και το χτύπημα στη φοροδιαφυγή από τα αδήλωτα ενοικία. Μετάταξη στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 13% από το 24% για τα κράνη ασφαλεία, τα παιδικά καθίσματα και βρεφικά είδη. Μείωση του συντελεστή φορολογία των κερδών για επιχειρήσει στο 24% από 28%, καθώ και η μείωση τη φορολογία των μερισμάτων που θα διανεμηθούν από το 2020 από το 10% στο 5%. Αναστολή για 3 χρόνια του ΦΠΑ για όλα τα νεόθμητα ακίνητα που διαθέτουν οικοδομική άδεια από το 2006, καθώ και αναστολή του φόρου υπεραξία Αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Έκπτωση 40% τη δαπάνη για εργασίε επισκευή ακινήτων από το φόρο εισοδήματο. Θέσπιση παγια ρύθμιση των οφειλών των φορολογούμενων προ την εφορία σε 24 έω 48 δόσει. Θα προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια με βάση τα οποία θα καθορίζεται το ύψο τη δόση. Το επιτόκιο τη ρύθμιση δεν θα είναι σταθερό. Θέσπιση κινήτρων για δράσει εταιρική κοινωνική ευθύνη ενώ θα προβλέπονται υπερεκτώσει φόρου για δράσει βιώσιμη ανάπτυξη από επιχειρήσει όπω η ηλεκτροκίνηση ειδικό καθεστώ κινήτρων για όσου έχουν τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα. Εξετάζεται το μοντέλο τη Ιταλία με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων. Μείωση στο 10% του φόρου στου αγροτικού συνεταιρισμού.